Η πρόταση Μπορέλ είναι επικίνδυνη. Καλή σε μετατροπή των ομάδων ταχεία επέμβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη λεγόμενη ικανότητα ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα φτάνει αρχικά του 5.000 στρατιώτε. Πρόκειται για ευρύτερη και ταχύτερη εμπλοκή στον εντυνόμενο εμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και σε άλλε στρατιωτικέ επιχειρήσει. Με την ενεργοποίηση του άρθρου 44 τη Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο, προωθείται ορμητικά η λεγόμενη στρατιωτική κινητικότητα 2, με στόχο μεγάλη κλίμακα κινήσει στρατιωτικών δυνάμεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ή και χωρί το ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο τη λεγόμενη στρατηγική τη αυτονομία. Σε κάθε περίπτωση, στόχο του είναι η θωράκιση του αστικού πολιτικού συστήματο ενάντια στον εχθρό λαό. Η εμπλοκή της Ελλάδας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς γίνεται συνεχώς πιο επικίνδυνη και μόνο με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ μπορεί ο λαός με την πάλη του να βάλει εμπόδια στα εμπεριλιστικά σχέδια που όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν προωθούν σε βάρος του.